αν και οι περισσότερες είναι αρκετές, στον αφορά για τα διατροφικά σκάνδαλα που περισσότεροι έχουν ρίξει το βάρος ώστε να μειώνεται η ποιότητα για να αυξάνεται το κέρδος. Υπάρχουν όμως και σούπερ μάρκετ και ρεπορτάζ που αναδεικνύονται στο εξωτερικό και μιλάω για το τηλεοπτικό δίκτυο το Euronews, το οποίο έχει μιλήσει για τα ελληνικά σούπερ μάρκετ και την πορεία του στην Ελλάδα. Είναι ένα ρεπορτάζ που προέβαλε το ξένο δίκτυο, το οποίο δεν το είδαμε να παράγεται, αν δεν κάνω λάθος, πουθενά στρατή. Όχι, πουθενά. Μάλιστα. Γιατί έχουμε μάθει στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, να αναπαράγουμε μόνο τα αρνητικά. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ που νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθήσουμε για το τι είπαν οι ξένοι για εμάς, γιατί οφείλουμε να τα δείχνουμε και αυτά, και το πώς οι Έλληνες επιχειρηματίες στηρίζουν την Ελλάδα στην οικονομία και θέτουν τον εαυτό τους οι περισσότεροι από αυτούς σε ανταγωνισμό, χωρίς να ρίχνουν την ποιότητα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν αλλά και να στηρίξουν πολλές οικογένειες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Στρατής με το ρεπορτάζ από το Euronews και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Η ελληνικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι πλέον ζητούμενο. Ακόμη και το τηλεοπτικό δίκτυο Euronews, κάνοντας εκτενές αφιέρωμα στην ελληνική οικονομία, πρότεινε ως μία από τις λύσεις ανάκαμψης το σλόγγαν «Αγοράστε από Έλληνες προϊόντα ελληνικά». Ο καταναλωτής είναι αρκετά μπερδεμένος το τελευταίο χρονικό διάστημα για το ποια προϊόντα είναι ελληνικά αλλά και για το ποια καταστήματα είναι ελληνικά. Πολλές από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσπαθούν να διευθμίσουν την πραγμάτια τους ποντάροντας την ελληνικότητά τους. Αν κάνει κανείς μια μικρή έρευνα θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά ελληνικά σούπερ μάρκετ και υπάρχουν και άλλα που είναι ελληνικά μόνο κατ' όνομα. Πλασάρουν όμως την επίπλαστη ελληνικότητά τους ποντάροντας το γεγονός ότι έτσι μας θυμώνται από τότε που πριν περάσουμε σε ξένα χέρια. Και πώς να μην ποντάρουν στην ελληνικότητά τους όταν αποδεδειγμένα 8 στους 10 Έλληνες σκέφτονται και θέλουν να υποστηρίξουν οτιδήποτε το ελληνικό. Ποια είναι λοιπόν τα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ήταν το 1962 όταν οι αδελφοί Δημήτρης και Γιάννης Μαρινόπουλος έβαζαν τα θεμέλια στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου λιανεμπορίου στην Ελλάδα. 59 χρόνια μετά η Carrefour Μαρινόπουλος όχι μόνο άντεξε στον χρόνο, αλλά έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε market leader. Η οικογένεια Μαρινόπουλου αγόρασε την Carrefour και παρέμεινε ελληνικό σούπερ μάρκετ. Αρχές της δεκαετίας του 50 γεννήθηκε ο Σκλαβενίτης, είναι μια αμυγός ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία παραμένει ελληνική παρά τις δελεαστικές προτάσεις που της έχουν γίνει ακόμη και με λευκές επιταγές. Η εταιρεία Διαμαντής Μασού της ΑΕ έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίαρχη θέση στον χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις 4 μεγαλύτερες αλυσίδες. Το 1949 ο Νικόλαος Αρβανιτίδης εγκαινιάζει ένα μικρό παντοπολείο στη Βέρεια στην οδό Παλιάς Κεντρικής. Σήμερα η αμυγός ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα αριθμεί πλέον 170 σούπερ μάρκετ. Η λίστα των ελληνικών σούπερ μάρκετ συμπληρώνεται από τα μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος με πολλά υποκαταστήματα και μια έντονη παρουσία στο χώρο. Η εταιρεία Ανεδίκ Κριτικός που έχει καταφέρει δυναμικά να δώσει ένα ξεχωριστό στίγμα με προϊόντα τα οποία συνδυάζουν ποιότητα και εξαιρετικά χαμηλές τιμές, μεγάλη γκάμα προϊόντων καθημερινότητας. Ο όμιλος σούπερ μάρκετ Βερόπουλος, ο οποίος έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό καταναλωτικό κοινό, το οποίο εμπιστεύεται τα προϊόντα εδώ και πολλά χρόνια. Ακόμη στη λίστα των ελληνικών σούπερ μάρκετ με προϊόντα αμυγός ντόπια και ο όμιλος Πρώτων, που έχει ήδη κατακτήσει σημαντική θέση στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιότητα και χαμηλές τιμές και με συνέπεια στο καταναλωτικό κοινό που κατέκτησε από την πρώτη στιγμή παρουσίας του στο χώρο. Τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, τα οποία αποτελούν σταδιακά μια αξία σημαντική και σταθερή, με προϊόντα αυθεντικά ελληνικά και έμφαση στην ποιότητα, τις δελεαστικές τιμές απολύτως εναρμονισμένες με τη χρονική συγκυρία που διανύουμε και βέβαια σεβασμό πάνω απ' όλα στον καταναλωτή. Ο όμιλος σούπερ μάρκετ Marketing κατόρθωσε μέσα σε περίπου 20 χρόνια να εδραιωθεί και να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες σούπερ μάρκετ της χώρας μας, με ελληνικά προϊόντα και όραμα για συνεχή επέκταση και σφραγίδα ελληνικών και οικονομικών προϊόντων. Κύριε Μπαλάσκα. Δεν λέει ψέματα η είδηση. Εμείς οι Έλληνες, όπως λέτε και στις αποκαλύψεις σας, παλεύουμε για την Ελλάδα και για τα ελληνικά προϊόντα. Επειδή τους σχεδόν όλους τους συναδέλφους τους γνωρίζω, πράγματι είναι έτσι, και παλεύουμε και για την Ελλάδα, παλεύουμε
και για το προϊόν και για τους, για τους γεωργούς, τους παραγωγούς. Και έχουμε να πω το εξής, ότι τα δικά μας προϊόντα, τα ελληνικά, είναι πολύ πιο νόστιμα από κάθε άλλο σημείο του κόσμου. Έχει μια νοστιμιά η Ελλάδα, είτε φταίει το νερό, είτε φταίει το χώμα της, είτε φταίει ο αέρας της, τα ελληνικά προϊόντα να είναι πολύ πιο διαφορετικά προς την νοστιμιά από τα οποιαδήποτε άλλα. Πόσοι Έλληνες όμως το στηρίζουν αυτό? Αυτή είναι η διαφορά. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, λόγω των γεγονότων που υπάρχουν και της φτώχειας, εμείς βαστάμε ένα κράτημα, γιατί μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Παλεύουμε επάνω στο κομμάτι αυτό να μην χαλάσουμε την ποιότητα και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι Ευρωπαίοι, από ό,τι είδατε και προηγουμένως με τα άλογα και με τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα, όχι ότι και εμείς δεν έχουμε, έχουμε, αλλά είναι πολύ ελάχιστα, πιστεύω, παλεύουν με αντίξωες συνθήκες, είτε με μαύρα λεφτά, είτε με διαφορετικές κινήσεις, οι οποίες στηρίζουν αυτά τα κράτη τους. Είτε με απαταιώνες, οι οποίοι διοχετεύουν αυτά τα προϊόντα και φυσικά οι επιχειρήσεις μερικές φορές δεν μπορούν να το ελέγξουν. Κύριε Στρατή, συμφωνώ μαζί σας. Τελείωσαν οι πέρας. Εμείς μόλις πάρουμε κάτι, το απομονώνουμε αμέσως. Πιστεύω κατά 90%, 95%, 100%. Δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε μην πάθουμε ζημιά και κλείσουμε την επιχείρησή μας αύριο μόνο για ένα διατροφικό σκάνδαλο. Δεν μπορούμε να πιάσουμε εμείς αυτά τα διατροφικά σκάνδαλα εύκολα εάν κάτι δεν είναι νοπό και δεν είναι ορατό με το μάτι. Όταν κάτι μέσα σε ένα κυβότιο, σε ένα κουτί, σε μια συσκευασία, εμείς δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Αυτό το πιάνουν μόνο η χημική και τα χημεία. Όλα τα σπάνια που αναφέρατε και αυτά άλλα που δεν έχετε αναφέρει και βρίσκονται. Τα σούπερμαρκετ τα ανέφερε το ρεπορτάζ του Euronews. Όχι εμείς. Όχι, ναι, τα συνεκόμπησαστε και συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, γιατί υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δεν τα αναφέρουν αυτά τα πράγματα, είτε γιατί ζηλεύουν, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν. Είναι σαφές ότι δεν αναπαρήχθηκε κανέναν είδηση. Φυσικά δεν αναπαρήχθηκε στρατή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το αρνητικό πάντα είναι αυτό που λέει και όχι το θετικό. Και ξέρω ότι είσαστε άνθρωποι οι οποίοι λέτε την πραγματικότητα, είτε θετική είτε αρνητική. Το θέμα είναι κατά πόσο στηρίζεται από τους Έλληνες, κύριε Μπαλάσκα, η όλη προσπάθεια. Δεν στηρίζεται εύκολα, έχουν ξενομανία, έχουμε ξενομανία εμείς σαν λαός. Πώς θα σας ακουγόταν όμως σε λίγο, έχουμε μία σύνδεση, θα πάσετε πλάκα όμως, με Αγγλία. Και θα δείτε πως Έλληνας, ο οποίος έκανε πατέντα, έκανε ένα ελληνικό παντοπολείο εκεί, έχει ξετρελάνει, συγγνώμη, τους Βρετανούς, αποκλειστικά με ελληνικά προϊόντα. Ελληνικά προϊόντα. Θα πάμε στην Αγγλία και θα δείτε Είναι περιζήτητα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα έχουμε επίσης πολύ λίγο. Κύριε Μαλούχο, εσείς από πού ψωνίζετε, αλήθεια, που βγαίνει σούπερ μάρκετ ψωνίζετε? Μου κάνει εντύπωση τώρα που είπατε το ελληνικό. Ο Στρατής έχει γίνει ελληνικό παντοπολείο στο Λονδίνο που βεβαίως. Εδώ εγώ τυχαίνει να πάω σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και δεν βρίσκω ελληνικά προϊόντα. Πατάτα Γαλλίας, το ΑΒ Κύπρου, ξένες, πακεταρισμένα, συσκευασμένα. Είναι υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός. Είναι γεγονός αυτό που λέει. 10% Στρατή μου δεν υπάρχουν ελληνικά προϊόντα και λέω πού είναι αυτό το γάλα. Ξένες ετικέτες, επιγραφές ξένες, ξενόφερτες, τα περισσότερα πού είναι τα ελληνικά προϊόντα. Μήπως το ψάχνετε που λέτε καλά, δε. Διότι η λίστα που προηγήθηκε και μάλιστα και από εμάς για να μας πει. Εδώ δεν βρίσκει κρεμμυδάκι φρέσκο. Τι μου λες Στρατή μου τώρα. Άμα πάμε μια βόλτα στην αγορά, εκτός αν πρόκειται να έρθει κάμερα και τα έχουν ετοιμάσει όλα για να είναι όμορφα και ωραία. Από εκεί και πέρα όταν πάμε υπάρχει μια ερημιά από ελληνικά προϊόντα. Και συνήθως υπάρχουν εισαγόμενα. Με τώρα, αν τα ελληνικά, συγγνώμη, να τελειώσω. Αν τα ελληνικά τα εξάγουν, αυτό δεν το ξέρω. Αν τα πηγαίνουν έξω. Εδώ μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εμείς οι Έλληνες τώρα μας μιλάνε για τα άλογα. Έτσι, το άλογο, έτσι το οποίο είναι το καλύτερο ζώο που υπήρξε και εξυπηρέτησε ιστορικά εκατοντάδες χρόνια τον άνθρωπο. Σε όλα τα σημεία. Στις μεταφορές, στα ραϊπέδι, δεν υπάρχει για μένα καλύτερο ζώο. Λοιπόν, δεν είναι φαγόσιμο αυτό το ζώο, είναι σαν να τρως το συνανθρωπός. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι πολύ πιο πανάκριβο από το αρνάκι ή από το γουρουνάκι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επομένως στην προκειμένη περίπτωση, γιατί το ακριβότερο το φέρνουν τώρα? Το σφάζουν και το φέρνουν εδώ. Πώς θα καταναλωθεί το ακριβότερο? Αφού τα φτηνά δεν πουλούνται, θα έρθει να πουληθεί το ακριβό προϊόν, το άλογο. Και γιατί το άλογο πρώτα απ' όλα
Συγγνώμη, είναι δυσέβρετα. Αυτή τη στιγμή τα άλογα. Τα άλογα τι με εξαφανιστούν. Και έρχονται να τα προσθέσουν στην κουζίνα μας, στο μαγειρίο. Όπως καταλαβαίνετε, η ποιότητα του κρέατος των συγκεκριμένων αλογών δεν μπορεί να θεωρηθεί αρτιότερη. Και εννοείται ότι τα άλογα αυτά είτε ασθενούν, είτε είναι πειρασμένα. Πρόκειται περί ενός οργανωμένου, καλωστημένου εγκλήματος διατροφικού, που επαναλαμβάνω, γιατί αυτό πρέπει να είναι σαφές. Δεν έχουν καμία σχέση οι εταιρείες. Καμία σχέση οι επιχειρηματίες. Περίμενα, Δημήτρη μου, δευτερόλεπτο για αυτή τη διευκρίνηση, γιατί πρέπει να λέμε τα του Κέσσερα στο Κέσσερι. Συναντήμα, συγγνώμη, συνδεχόπτω, αλλά επειδή παραπλανούμε το κοινό αυτή τη στιγμή από το κοντρόλ, βγάλετε παιδιά τη φάσα, είναι λάθος. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι υπάρχουν αυτές οι περιβόητες συμμορίες, συνωμοσίες του οικονομικού εγκλήματος, του διατροφικού εγκλήματος, που με αυτόν τον τρόπο υπόγεια προωθούν έναν περίεργο πολιτικό πόλεμο. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτό επί της ουσίας και προσπαθούν να μπερδέψουν όλους εμάς στην αναζήτησή μας για ποιοτικά προϊόντα σε καλές τιμές και τα λοιπά. Και να προσανατολίσουν τον κόσμο. Δεν σπέει σε τίποτα ο επιχειρηματίας. Ακούστε με δευτερόλεπτα. Όποιος επιχειρηματίας, είτε δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αφού μιλάμε για τη χώρα μας, για τη χώρα μας. Τι να σου κάνει ο επιχειρηματίας όταν κάνει εισαγωγή από έξω. Μα δεν οφείλει να ξέρει. Πώς να ξέρει, αφού όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την πατήσανε. Γιατί εμείς θα πρέπει να ήμασταν πιο έξυπνοι, ας πούμε. Τι θα μιλήσει τα δάχτυλά του, πούμε, και θα καταλάβαινε αν αυτό που αγόρασε πλήρω ο άνθρωπο για να το βάλει στο ράφι του. Πού να ξέρει αν ήταν από αλογίσιο κρέας ή από γαϊδουρινό, ξέρω εγώ, κρέας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να φταίει ο επιχειρηματία. Σε αυτέ τι περιπτώσει. Με συγχωρεί, στρατηγού, εδώ ζούμε σε μια εποχή καταναλωτική που ο καταναλωτή πάει να αγοράσει σχεδόν τυφλά. Τυφλά πάει. Τυφλά. Τα πακεταρισμένα, τα συσκευασμένα, δεν είναι για παλιά. Έβλεπε εγώ... στον μπακάλικο, το μανάβικο, τι σου έβαζε το χύμα. Τώρα δεν ξέρεις τι είναι. Ένα το κρατούμενο. Μια είναι ένα αυτό και το άλλο το θέμα της τιμής. Για να περατώσω εκτός της τιμής. Να πω, αφού λοιπόν δεν ξέρουμε τι τρώμε, έτσι, και αν τα τρόφιμα συμφέρει τον παραγωγό, τον ενδιάμεσο, τον α, τον β, τον παράγοντα αυτών που τα διακινεί αυτά, εν ονόματι του κέρδους και λανσάρει τα πώς το λένε, τα μεταλλαγμένα, ναι. Έτσι, μεταλλαγμένα, τότε υποκύπτεται σε αρρώστιες. Είναι ένας ιός ο διατροφικός. Καλύτερα δηλαδή να μην τρώμε, αν δεν τρώμε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε. Αφού τρώμε αυτά, όπως λέει η επιστημονική φαντασία, αυτά που τρώμε δεν ξέρουμε τι τρώμε. Από τη στιγμή που παθαίνει, και δεν παθαίνει μόνο που λένε ότι παθαίνει το στομάχι, παθαίνει η καρδιά, συν το άγχος, συν το στρες, όλα αυτά, αλλά παθαίνει και το νευρικό σύστημα. Όλοι, και λένε μετά γιατί αυξάνεται η εγκληματικότητα. Δημήτρη, γιατί... κάτι ήθελες να σημειώσεις, συγγνώμη κύριε Μαλούχο, ναι. Κάτι ήθελες να σημειώσεις. Και να θυμόμαστε πως τα άλογα ήταν άλογα ή πως δεν ήταν υγιή άλογα. Και φυσικά ότι δεν ήταν υγιή τα άλογα. Θεωρώ ότι είναι το περισσότερο που ενδιαφέρει το καταναλωτικό κοινό. Γιατί εκείνο το μπορεί να θεωρηθούν και εξωτική κουζίνα, α πούμε. Ακριβώς. Σε άλλες κουζίνες. Βεβαίως. Όπως και η καμήλα, όπως και άλλα ζώα. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκεί το θέμα. Πρώτον, νομίζω ότι. Είναι παραπλάνηση, σίγουρα. Τη παραπλάνηση, κοροϊδία δηλαδή του καταναλωτικού κοινού. Και δε ότι ήταν άρρωστο. Αλλά το θέμα που το οποίο ξεκινήσαμε να λέμε είναι ότι αν κανείς τελικά ψωνίζει, δεν ψωνίζει ελληνικά. Είπατε πριν ότι πηγαίνετε σε σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκεται ελληνικά προϊόντα. Νομίζω πρώτος πρέπει να απαντήσετε εσείς, κύριε Μπαλάσκα μου. Υπάρχουν. Εδώ είναι. Ναι. Ο κύριος Μαλούχος. Σε αυτά που είπε ο κύριος Μαλούχος έχει το εξής δίκιο. Πράγματι, όταν δεν υπάρχει πατάτα ελληνική, γιατί κάποια στιγμή έχουμε στερεύουν οι πατάτες μας, δεν είμαστε αυτάρκεις όλη τη χρονιά, αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να πουλήσουμε ό,τι καλύτερη πατάτα υπάρχει στην αγορά εκείνη. Είναι η Γαλλίας, είτε είναι η Αιγύπτου, την Κύπρο τη θεωρούμε δικό μας κομμάτι, ελληνικό κομμάτι την Κύπρο, την Κύπρο. Έλληνες είναι και έχουμε και πολύ, από τις καλύτερες πατάτες που υπάρχουν. Αλλά έχουμε και εμείς κάποια γη. Ναι. Εμείς έχουμε λοιπόν πατάτες, όπως και πέρυσι που έγινε το κύμα της πατάτας, αποθηκευμένο εκεί που ήταν και είχαν πολύ πατάτα. Πού είναι το κύμα της πατάτας τώρα, δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει η Τρίπολη, έχει τελειώσει η Αχαΐα, έχει τελειώσει η Θήβα, έχει τελειώσει τον Ευρωκόπη και αρχίζουν και στερεύουν. Τότε ναι, μπαίνουν κάποιες πατάτες. Πιστεύω ότι στα σούπερ μάρκετ όλα, πιστεύω, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το δικό μου, για τη δική μου την πλευρά, να τα έχουμε. Δηλαδή παράλληλα με το γαλλικό να έχει και το ελληνικό. Μπορεί να το έχει λίγο πιο καπαρά.